Έλα Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Μπάλα. Παναγιώτη, μου έλεγες προηγουμένως ότι δεν θυμάσαι άλλη ομάδα να σε έχει πιέσει τόσο πολύ από το πρώτο δευτερόλεπτο, έτσι. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παίζει απίστευτο ποδόσφαιρο φέτος. Τέτοια πίεση ειλικρινά δεν έχω ξανασυναντήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει φέτος. Τι να πω, προσπαθήσαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε. Είχε αλλαγές αρκετές και ο Ολυμπιακός, είχε αλλαγές και εσείς όμως. Ίσως να επηρέασε και λίγο αυτό το μπέρδεμα της ενδεκάδας. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι πάρα πολύ πλήρης, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος σαν ομάδα. Βλέπουμε ότι και στο Europa League και στο πρωτάθλημα και στο Κύπρο αλλάζει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχουν πάρα πολύ ποιότητα. Για τον Ολυμπιακό είναι πιο εύκολο. Για μια ομάδα σαν τη Λάρισα, που δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να συνεχίσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, φοβάσαι μήπως αυτή η βαριά ήττα χαλάσει λίγο τις ισορροπίες. Εντάξει, τώρα πρέπει να μείνουμε ήρεμοι. Το θετικό για μας είναι ότι έχουμε γρήγορο μάτς. Με μια νίκη μπορούμε να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Ατρόμητο την Κυριακή, που αυτό είναι πιστεύω το πιο ρεαλιστικό μάτς, για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Έναν Ατρόμητο τον οποίο τη φανέλα έχει φορέσει, έτσι. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν συναισθήματα για τον Ατρόμητο, αλλά την Κυριακή θα είμαστε αντίπαλοι. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλει κάτι να ρωτήσει ο Γιάννικος. Καλησπέρα Παναγιώτη, από εμάς και καλή χρονιά βέβαια και υγεία πάνω απ' όλα. Μίλησες για την πίεση του Ολυμπιακού. Μήπως και εσείς όμως, επειδή το συζητούσαμε και με την Λίλα Κουντουριώτη και με τον Σπύρο Βάλα που εδώ έχουμε καλεσμένο, δεν ήσασταν τόσο επιθετικοί όπως μας έχετε συνηθίσει? Είστε μια σκληροτράχυλη ομάδα. Απάντα πηγαίνετε με επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα. Δεν είχατε τέτοια ενέργεια σήμερα. Ισχύει αυτό, έτσι? Σίγουρα τα περισσότερα παιδιά που παίξανε σήμερα έχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύω σήμερα βγήκε η κούραση σε συνδυασμό με τον Ολυμπιακό που πιέζει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ήρθε αυτή η βαριά ήττα. Είχατε και το μυαλό στον Ατρόμητο? Δεν πιστεύω ότι είχαμε το μυαλό στον Ατρόμητο. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Σήμερα είχαμε το μυαλό μας στον Ολυμπιακό. Μόλις φτάσουμε στη Λάρισα θα σκεφτούμε για το επόμενο παιχνίδι. Διονύση, ο λόγος και πάλι σε σένα. Ωραία, με μια τελευταία ερώτηση. Βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της ομάδας σου. Έκανες ένα καλό παιχνίδι υπό τις δύσκολες συνθήκες που είναι δεδομένο ότι επικράτησε ο Γιώργος Καραϊσκάκης απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι θα βρεθείς στις επιλογές αρχικές του προπονητή σου και στα επόμενα παιχνίδια? Εγώ προσπαθώ να δουλεύω για να μπορώ να είμαι στο καλύτερο επιθυμητό επίπεδο, να μπορέσω να προσφέρω. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη εποχή. Έχω χάσει αρκετό χρόνο, αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος, συγκεντρωμένος για να μπορέσω να ξαναβρω τον παλιό καλό μου αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Διονύση Τρούμπο για το πρώτο ρεπορτάζ. Θα τον δούμε στη συνέχεια. Ναι, θα αναλύσουμε, γνωρίζει περισσότερα και ο Διονύσης, αυτή τη θέση του Αλέξη Κούγια, ο οποίος